Γεια σας φίλοι και φίλες του Easy Greek. Σήμερα το επεισόδιο μας είναι για δύσκολες ελληνικές λέξεις. Mm-hmm. Τι σημαίνει αυτό, Μαριλού? Τι είναι μια δύσκολη λέξη? Νομίζω είναι δύο κατηγορίες. Η μία είναι δυσκολία στο πώς κάποιος μπορεί να την προφέρει και η δεύτερη κατηγορία είναι στην ορθογραφία. Αν και εγώ στο μυαλό μου πιο πολύ υπερισχύει η πρώτη κατηγορία. Η προφορά. Η προφορά. Κάναμε αυτή την ερώτηση σε διάφορους φίλους μας στον δρόμο, αφήνοντας το ερώτημα ανοιχτό, τι εννοούμε, άμα εννοούμε προφορά ή άμα εννοούμε ορθογραφία ή τι εννοούμε τέλος πάντων. Θα σας δείξουμε τις απαντήσεις τώρα. Πάμε. Α! Σκούλικο μιγκότρυπα. Wow, τέλεια! Είναι σύνθετη λέξη. Θέλουμε σοβαρές λέξεις τώρα, όχι ότι να είναι, όπως σκούλικο μιγκότρυπα. Μου έρχεται το παρασάγκας σαν λέξη. Περίμενε τώρα, γιατί κόλλησα. Η λέξη ενσυναίσθηση πιστεύω είναι λίγο μεγάλη και κάπως δύσκολη να την πεις γιατί είναι λίγο σύνθετη. Σημαίνει όταν, ας πούμε, αισθάνεσαι, όταν ο φίλος σου αισθάνεται λίγο άσχημα και το νιώθεις κι εσύ. Θα έλεγα τη λέξη καινοτόμος, γιατί είναι λίγο περίεργη για έναν αρχάριο στην ελληνική γνώση. Και με δύσκολη ορθογραφία ενδεχομένως. Το ενδεχομένως είναι δύσκολη λέξη. Το ενδεχομένως. Έχει νι, δέλτα, έχει χ. Πιστεύω ότι είναι ματαιοδοξία, γιατί πολύ λίγοι τη χρησιμοποιούν σωστά και έτσι όπως πρέπει. Λέξη όπως σταδιοδρομία, λέξη όπως το κύρος. Δεν θα σου πάω σε αρχαιοελληνικές που χρησιμοποιούμε, γιατί δεν είναι ελληνική. Μετά η λέξη... Πάλι να την πω και εγώ λάθος. Μιλίχιος. Νόμιζα είναι ο γλυκός κλπ. Ένας, ναι. Αντικομφορμιστής. Είναι αυτός που τάσεται ενάντια στο κοινωνικό σύνολο. Λειτουργεί αντίθετα με το χαρακτήρα του κοινωνικού συνόλου. Άμα θες πες μας μία αρχαιοελληνική έτσι για το... Αρχαιοελληνική. Το ηρίστο μου έρχεται στο μυαλό που είναι και είναι παράξενη και έχει τελείως διαφορετική. Που λέμε ηρίστο εν παρόδο. Σημαίνει όλοι μαζί η έκφραση το ηρίστο εν παρόδο. Σημαίνει το που λέμε το... Α, και το παρεπιπτόντος. Ορίστε. Τέλειος. Τέλειο. Η μία λέξη είναι ρηξικέλευτος. Είστε πολύ καλός, μπήκατε στο νόημα κατευθείαν. Και αν σας ενδιαφέρουν οι δύσκολες ελληνικές λέξεις, όπως το ρηξικέλευθος, και θέλετε να μάθετε περισσότερα για αυτές και πώς χρησιμοποιούνται και στο γραπτό λόγο, μπείτε και γίνετε μέλη μας στο Patreon, όπου εκεί θα βρείτε από μαγνητοφωνήσεις επεισόδια, θα βρείτε το Quizlet μας, γραμματικές ασκήσεις και πολλά άλλα καλούδια. Λοιπόν, ο αποδιοπομπαίος τράγος, είναι αυτό το οποίο συνήθως το πρόσωπο το οποίο του ρίχνουμε τις ευθύνες συνήθως χωρίς να φταίει και καλά είναι ο αποδιοπομπαίος τράγος. Αλληλεγγύη, από α. Απροσδιόριστος, επίσης από α. Και βυσοδομό, λειτουργώ ύπουλα κατά κάποιο άλλου προσώπου. Πώς το είπες, δεν το έχω ξανακούσει. Βυσοδομό. Διεκδικητικός, εμπεριστατωμένο. Πολύ καλό το τελευταίο, Ναι, μόνος μου σκέφτηκα αυτό, δεν το γκουγκλάρα. Ο αδέκαστος, θα πάω η λέξη αδέκαστος. Okay. Ωραίες, πιο λόγιες. Ναι. Εντάξει, γενικά το πιο λόγιο, το λόγιο λεξιλόγιο είναι αυτό που σίγουρα είναι το πιο δύσκολο να μάθει κάποιος και να το χρησιμοποιεί σωστά, γιατί τις λέξεις τις ακούμε, αλλά δεν κατανοούμε την ακριβή σημασία τους. Ας πούμε, ο οτορινολαριγκολόγος, κάτι τέτοιο. Ο οτορινολαριγκολόγος. Είναι και σε πολλές άλλες γλώσσες με προσαρμοσμένο, γιατί πολλές ιατρικές λέξεις είναι από τα ελληνικά στις άλλες γλώσσες. Βλέπουμε ότι κατά κάποιον τρόπο είναι χιτάκια η σκουλικομυρμυγκότρυπα και ο οτορτε... Είδες, αυτό εννοούσε. Αυτό. Και ο οτορινολαριγκολόγος. Πες το γρήγορα τρεις φορές, Μαριλή. Δεν μπορώ να το πω. Οτορινολαριγκολόγος. Ξανά. Οτορινολαριγκολόγος. Έλα, είμαι πολύ καλή. Ότο, αυτή, ρίνο, μύτη, λαρίγκι, λαρίγκο, λόγος. Το σκεφτήκαμε για μεταξύ μας ποιες θα ήταν οι λέξεις που θα διαλέγαμε. Εμένα με δυσκόλεψε πάρα πολύ αυτό, γιατί είχα πολύ στο μυαλό μου και δεν ήξερα τι να διαλέξω. Ναι, γιατί για μας για να διαλέξουμε μια λέξη πρέπει να βγούμε από το τι ξέρουμε ελληνικά και να προσπαθήσουμε να δούμε απ' έξω λίγο. Το ποια θα μπορούσε να είναι μια δύσκολη λέξη για κάποιον που μαθαίνει ελληνικά. Βέβαια, ο Δημήτρης έκανε μια πολύ καλή παρατήρηση ότι αν για παράδειγμα είστε Ισπανοί ή Ιταλοί, είναι διαφορετικό το ότι είναι δύσκολο από το να είστε, ξέρω εγώ,
Άγγλοι, Γάλλοι, Πορτογάλοι. Ακριβώς. Ανάλογα την γλώσσα την οποία ξέρετε, ανάλογα τη μητρική σας γλώσσα, οι λέξεις που θα είναι δύσκολες είναι και διαφορετικές. Για μένα, μία έτσι καθολικά δύσκολη λέξη όσον αφορά την προφορά είναι η λέξη ταχυδακτυλουργός. Νομίζω ότι το έχουν πει και στο βίντεο ή όχι. Όχι. Κανείς. Κανείς. Γιατί θυμάμαι, είχα κάτσει μια φορά και είχα σκεφτεί ποια είναι η πιο δύσκολη λέξη στα ελληνικά όπου συμπεριλαμβάνει πολλούς ήχους που δεν συναντώνται εύκολα σε άλλες γλώσσες. Και ο ταχυδακτυλουργός έχει αυτό το χ, το οποίο το έχουν τα γερμανικά, έχει αυτό το δ, το οποίο το έχουν τα ισπανικά, και έχει και το γάμα, το ρο γάμα, ο ρ. Ταχυδακτυλουργός. Ταχυδακτυλουργός. Πες τρεις φορές γρήγορα. Ταχυδακτυλουργός, ταχυδακτυλουργός, ταχυδακτυλουργός. Μία άλλη λέξη στην προφορά που είναι δύσκολη είναι η λέξη γδέρνο. Αυτή είναι δύσκολη και για μας να την πούμε. Γδέρνο, Γδέρνο. Και είναι και το γάμα δύσκολο από μόνο του, είναι και το δέλτα δύσκολο από μόνο του, οπότε γδέρνο. Πολύ καλό, Δημήτρη, μπράβο. Ναι. Μία άλλη δύσκολη λέξη για μένα, άμα το πάμε στο καθαρά ποια λέξη είναι δύσκολη για αρχαρίους των ελληνικών, οι μαθητές των ελληνικών, είναι η λέξη χρησιμοποιώ. Ου, και αυτή είναι δύσκολη. Γιατί είναι μία τόσο κοινή λέξη που χρησιμοποιούμε συνέχεια. Αυθόρμητο ήταν. Αυθόρμητο ήταν. Αυτή δύσκολη λέξη. Ναι, αυθόρμητο ήταν. Και είναι πεντασύλλαβη και έχει πόσα διαφορετικά ή έχει ένα ήτα, έχει ένα γιώτα, έχει ένα όμικρον γιώτα. Ναι, και υπάρχει πιο πολύ δυσκολία στην ορθογραφία. Και εγώ το σκεφτόμουν αυτή την αντιστοιχία πρόσφατα να το χρησιμοποιώ και το use. Use, τελεία. Εύκολα πράγματα. Και σε ρωτάει ο άλλος, α, πώς είναι Μαρίλος στα ελληνικά το χρησιμοποιώ. Το use, συγγνώμη, αυτό, χρησιμοποιώ. Χρησιμοποιώ. Μία άλλη λέξη που είναι δύσκολη, είναι πολύ συχνή, αλλά είναι δύσκολη τελικά, είναι η λέξη ευχαριστώ. Είναι τετρασύλλαβη, έτσι, και μπορείς πολύ εύκολα να την κάνεις λάθος, δηλαδή. Αυτό το αυχά, γενικά που παίζει το χ είναι δύσκολο, θεωρώ. Εξαρτάται, άμα είσαι Ισπανός, το ευχαριστώ δεν έχει καμία δυσκολία, αυτό που είπαμε πριν. Ναι, εντάξει, αλλά πολλές φορές έρχονται φίλοι από το εξωτερικό και μας λένε πώς είναι το ευχαριστώ και τους λέμε και δυσκολεύονται. Αυτό το οποίο είναι το πιο δύσκολο στο ευχαριστώ, είναι αυτό που μπερδεύει πάρα πολλούς, είναι ότι τονίζεται στη λίγουσα. Είναι ευχαριστώ. Όλοι το λένε ευχάριστο, ευχαρίστο. Ναι, ευχαρίστο συνήθως. Ευχαρίστο. Ναι. Έχουμε κάνει ένα ολόκληρο επεισόδιο σχετικά με τέτοιες λεξούλες που είναι πιο δύσκολες. Μπορείτε να το δείτε εδώ. Εγώ δεν το θυμάμαι. Είναι τα λάθη, τα συχνά λάθη που μπορεί να κάνει κάποιος στα ελληνικά. Το έχουμε κάνει πριν καιρό. Okay. Ρίξτε μια ματιά, μιλάμε και για το ευχαριστώ, ευχάριστο. Μπράβο, ναι. Λοιπόν, εγώ αντίστοιχα, τη σκέφτηκα τώρα πριν λίγο, μία λέξη που θεωρώ ότι είναι δύσκολη σε αυτό το πλαίσιο της προφοράς, όχι της ορθογραφίας, είναι το αχθοφόρος. Έχεις ένα κόλλημα με το χ. Ναι, ξέρεις γιατί έχω ένα κόλλημα. Λοιπόν, το είδα πρόσφατα, γέλασε πολύ, γιατί ήταν στα πλαίσια ενός σωτηρικού βίντεο. Αλλά νομίζω ότι είχε πάρα πολύ δίκιο τελικά. Δείξανε τη συνάντηση του Μητσοτάκη με τον Biden και προσπαθούσε ο κύριος Biden να πει τη λέξη ο Μητσοτάκη όχι, στα πλαίσια ότι εσείς είστε πολύ επαναστατικός λαός και λέτε όχι και όχι και όχι. Δεν ξέρω αυτό πώς του ήρθε. Και έλεγε, κύριε Μητσοτάκη, λέτε όξι. Όχι. Όξι. Ναι, όξι, όξι. Και δεν μπορούσε να το πει. Και μου έκανε τρομερή εντύπωση. Εκεί συνειδητοποίησε ότι αυτό το χ είναι δύσκολο. Χοχλή. Χοχλή, χοχλή. Το είπες και με χοχλή. Χοχλή. Ο χοχλιός είναι το σαλιγκάρι στα κριτικά, αλλά δεν θα μπούμε σε διαλέκτους. Έχεις δίκιο, αυτό το λιέ είναι επίσης δύσκολο. Δημήτρη, για μένα άλλη μία δύσκολη λέξη και κλείνω εγώ με αυτή τη λέξη, είναι ο αρχιτσιγκούνης. Οκ. Γιατί και ο τσιγκούνης θεωρώ ότι είναι δύσκολο, με αυτό το γκου στη μέση. Το τσι είναι πιο δύσκολο. Από το και το τσι, γιατί μου λέει προσφάτω ο Δημήτρης ότι πολλές γλώσσες δεν έχουν το τσι. Ναι. Οπότε έχει τσι, έχει γκου και έχει και το αρχή μπροστά. Και οτιδήποτε έχει αρχή μπροστά είναι πιο δύσκολο. Δύσκολο. Αρχή δύσκολο. Και δεν υπάρχει αυτό. Συγκεντρώσου. Οπότε ο αρχιτσιγκούνης είναι ο νούμερο ένα τσιγκούνης. Ο πιο τσιγκούνης από όλους. Έχουμε κάνει ένα ολόκληρο επεισόδιο για λέξεις με δύσκολη ορθογραφία που δυσκολεύουν ακόμα και τους Έλληνες. Είχαμε πολύ κάνει καλό επεισόδιο αυτό, παιδιά. Ναι, είχαμε κάνει έναν διαγωνισμό ορθογραφίας
Και επίσης έτυχε αυτό το επεισόδιο να είναι ένα από τα λιγότερο... επιτυχημένα. Ναι, από τα λιγότερο προβεβλημένα, τα λιγότερο viewed, τέλος πάντων, επεισόδια που έχουμε κάνει. Δείτε το και αυτό εκεί για να ναι, δείτε... Ναι, παιδί, είναι πάρα πολύ ωραίο. Δώσε του μια ευκαιρία να πάρει λίγο τα πάνω του. Να δείτε πολλές λέξεις που είναι δύσκολες, όπως η συνωμοσία, για παράδειγμα. Εννοείται ότι θα μας γράψετε στα σχόλια από κάτω δικές σας δύσκολες λέξεις. Ποια πιστεύετε ότι είναι πιο δύσκολη λέξη στα ελληνικά? Ναι, αφήστε μας ένα σχόλιο από κάτω, πείτε μας και θα το συζητήσουμε. Πριν να κλείσουμε, θέλουμε να σας πούμε όπως σε κάθε επεισόδιο ότι μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή, μιας και με μαλώσανε επειδή λέω το subscribe, εγγραφή στο κανάλι. Θα σε ξαναμαλώσουν, θα σου πούνε όχι εγγραφή, εγγραφή. Ορίστε το γαμαγάμα. Ωραία. Δεν με νοιάζει να με μαλώσετε, έτσι κι αλλιώς. Πάντα υπάρχει κόσμο που μαλώνει, οπότε κάντε εγγραφή στο κανάλι μας στο YouTube, στο Easy Greek δηλαδή φυσικά. Και μην ξεχάσουμε να ευχαριστήσουμε τους φίλους μας και μεγάλους χορηγούς μας στο Patreon. Είναι από εδώ. Αυτοί εδώ υπέροχοι άνθρωποι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όσα κάνετε για μας. Χωρίς εσάς, ξέρετε ότι δεν θα ήμασταν εδώ με αυτόν τον τρόπο. Να είστε όλοι καλά, όλοι και όλες, και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο της Easy Greek. Καλή χαρά. Ευχαριστούμε.